Σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται τα πράγματα αναφορικά με τα 6 νομοθετήματα για τις εκποιήσεις που παραπέμφθηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη νομική υπηρεσία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εδώ και τώρα διαπραγμάτευση με τους δανειστές, διαμηνύοντας ξεκάθαρα πως δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση αναπομπής από τον πρόεδρο των νομοθετημάτων που ψήφισε η Βουλή. Αναμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και αν θα είναι η τελική απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας και επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να μείνουμε με τα χέρια στα πόδια. Θα βρούμε τρόπους να υπερασπιστούμε το συμφέρον του λαού. Ο πρόεδρος του ΔΙΚΟ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού παραθέτει σειρά επιχειρημάτων, ζητεί πλήρη εκμετάλλευση του παραθύρου ευκαιρίας που προσφέρει η Ελλάδα, η οποία διαπραγματεύεται με τους δανειστές, ζητώντας περισσότερα χρήματα για διευκολύνσεις. Η Κύπρος, σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή χρημάτων που έφυγαν από το νησί με σκοπό τη χρηματοδότηση του ελληνικού χρέους. Σας απευθύνουμε έκκληση να προχωρήσετε σε αυτή τη διεκδίκηση και διαπραγμάτευση άμεσα, αξιοποιώντας το παράθυρο ευκαιρίας που παρέχει η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και δηλώνουμε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου που θα βοηθήσει καθοριστικά την έξοδο της πατρίδας μας από την κρίση και στην αναγέννηση της κυπριακής οικονομίας. Ο πρόεδρος του ΔΙΚΟ εξαπέλυσε πειρά εναντίον του Υπουργού Οικονομικών για τους χειρισμούς του, τονίζοντας ότι επιτρέπει την κινδυνολογία και ζημιώνει την οικονομία. Αντί να παραδεχθεί την καθυστέρηση των 15 μηνών στην προσπάθεια αντιμετώπισης των υποδείξεων και των υποχρεώσεων που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία στο μνημόνιο, επιδιώκει σήμερα να ρίξει τις ευθύνες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί η Βουλή επέλεξε να προστατεύσει τους Κύπριους πολίτες. Διαπραγμάτευση και όχι υποταγή στην Τρόικα ζητεί και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, καλώντας τον πρόεδρο Αναστασιάδη να αξιοποιήσει τις νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή. Ως ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τις αναπομπές. Ο εκβιασμός με το πιστόλι στον κρόταφο πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή είναι η ισχυρή μας προτροπή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περιφρούρηση των δικαιωμάτων των πολιτών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η οικονομία του τόπου, ζητεί το Ευρωκό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πιθανή αναπομπή κάποιων νομοσχεδίων και αυτό θα πρέπει να το δούμε και νομικά και πολιτικά. Οι οικολόγοι δεν πρόκειται να δεχθούν οποιονδήποτε εκβιασμό, δηλώνει ο Γιώργος Περδίκης. Το κίνημα των οικολόγων είναι διαθετημένο να αντέξει σε αυτήν την πίεση και σε καμία περίπτωση να μην αποδεχτεί την αναμενόμενη αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με τα υποσυζήτηση νομοσχέδια. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρει ότι η Κύπρος διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα για να διεκδικήσει και κερδίσει πραγματική οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι συζητήσεις δεν μπορούν να γίνουν με εκπροσώπους της Τρόικας, οι οποίοι ως τεχνοκράτες εφαρμόζουν συγκεκριμένο μοντέλο ρυθμίσεων και υλοποιούν αποφάσεις άλλων οργάνων. Πιστεύω ακράδαντα, κύριε Πρόεδρε, πως όσο η διαπραγμάτευση παραμένει στο επίπεδο των τεχνοκρατών της Τρόικας και μάλιστα δια αλληλογραφίας, η κυβέρνηση και κατά συνέπεια η χώρα μας θα οδηγούνται από τον έναν εκβιασμό στον άλλο και από τον ένα αδιέξοδο στο άλλο. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση του θέματος.